Είναι οι ειδήσεις του International Info σε ένα λεπτό. Εικόνες βρυλικής καταστροφής συνάντησαν οι κάτοικοι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και περιφερειακά μετά τη χθεσινή νεροποντή. Τα φρεάτια, όσο και να είχαν καθαριστεί, λέει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, τόση μεγάλη ποσότητα νερού δεν ήταν εύκολο να απορροφηθούν. Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα σήμερα για το Ευρωμπάσκετ στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ για τον Πιτσιόλα. Καμία εντολή παρακολούθηση του επιτεθειμένου βουλευτή μας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Αθήνα ξεπροστιάζει την Άγκυρα. Επιστολές σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ από τον κύριο Δένδια. Τέλος, άλμα της τιμής του φυσικού αερίου στα 280 ευρώ με άνοδο 30%. Έτοιμη να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση.